Πάμε τώρα λίγο έξω από τη Λάρισα. Πάμε στο Καλαμάκι. Θέλω να δω τώρα σκηνοθετικά, γιατί έχω εμπιστοσύνη στη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη του Χαρισούλη, πώς θα το αποδώσετε το θέμα. Είναι ο Αλέξανδρος Χατζηπλής, είμαστε σε ένα ύψωμα, αλλά αυτό το ύψωμα μπορεί να μας χαρίσει πιο αναπαυτική την θέα του, με ένα παγκάκι που πραγματικά δεν ξέρω τώρα αν θα μπουν στη διαδικασία οι άνθρωποι εκεί να διεκδικήσουν θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, αλλά μιλούμε για ένα παγκάκι. Περιμένω πώς και πώς να δω σκηνοθετικά πώς το έχετε ετοιμάσει. Έλα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, Σωτήρη, βρισκόμαστε στο χωριό Καλαμάκι του Δήμου Κιλελέρ. Δίπλα μου έχω ένα ψηλό, κατακίτρινο, εντυπωσιακό, ένα παγκάκι το οποίο είναι το μεγαλύτερο παγκάκι στην Ελλάδα. Και βρίσκεται έξω από τη Λάρισα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα. Εδώ λοιπόν, Σωτήρη, αυτό το παγκάκι έχει δύο μοναδικά χαρακτηριστικά. Μισό λεπτό τώρα. Θα σας κάνω εγώ σκηνοθεσία όπως την αντιλαμβάνομαι ως τηλεθεατής. Για να καταλάβουμε, εσύ είσαι ένας ψηλός άνθρωπος. Πρέπει να ανέβεις στο σκαλοπατάκι, να πας να καθίσεις για να το δούμε στις αναλογίες ενός ανθρώπου. Λοιπόν. Α, μπράβο. Έτσι θα το καταλάβω. Κάπου εδώ χάνομαι εγώ μέσα στο παγκάκι. Το παγκάκι μόνο του, χωρίς τον άνθρωπο πάνω. Λοιπόν, δεν είναι μινιόν ο Αλέξανδρος, είναι 1,90 κάτι ο Αλέξανδρος. Είναι ψηλός, σκεφτείτε λοιπόν... Και για τον λόγο του αληθές έχω φέρει μαζί μου. Μέτρο. Για τον λόγο του αληθές έφερα μαζί μου και το μέτρο. Πάμε να το μετρήσουμε. Για να δούμε ότι... Και να δούμε και τι υλικά. Είναι ξύλινο το παγκάκι, είναι σιδερένιο, τι είναι, ποια είναι τα υλικά του. Είναι ξύλινο. Ναι. Εδώ είναι ξύλινο το παγκάκι. Στη βάση του και από κάτω είναι τα σκαλοπατάκια, αυτά είναι με... Για να αντέχουν βεβαίως το βάρος του ανθρώπου που θα θελήσει να... Να δούμε λοιπόν, θα μας βοηθήσει εδώ με τα πλάνα και ο Γιάννης ο Χαρισούλης. Βρε, κάνε πώς το μετράς τώρα, αφού τα έχεις μετρήσει από πριν. Πες μας πόσο είναι, μην μας βασανίζεις. Και γι' αυτό προκαλούμε και όποιον θε... Πόσο είναι? 3,50. 3,50. Το μήκος λοιπόν είναι στα 3,50. Το ύψος? Είναι 3,5 μέτρα. Ναι. Και το ύψος του ξεπερνάει κατά τη... Την... Τα δύο μέτρα. Οπότε είναι σχεδόν στα 2 μέτρα. Μάλιστα. Οπότε αυτό το κάνει μοναδικό. Είναι στα 2 μέτρα λοιπόν το παγκάκι. Ποιος το κατασκεύασε, ποιος είχε 90... την πρωτοβουλία? 6 για την ακρίβεια, κάπου εκεί πλησιάζει τα 2 μέτρα. Και αυτό που το κάνει μοναδικό είναι ένας επιχειρηματίας από την περιοχή, που καταγωγή από την περιοχή, είναι ο κύριος Μπακούρας, ο οποίος γι' αυτό το λόγο το έβαψε και στα κίτρινα χρώματα της εταιρείας του. Θέλησε να δώσει στον κόσμο, στους χωριανούς του, κάτι μοναδικό, και έτσι έφτιαξε αυτό το παγκάκι, το οποίο, Σωτήρη, όπως βλέπουμε απέναντι, θα μας γυρίσει τώρα ο Γιάννης ο Χαρισούλης, απέναντί του απλώνεται όλος ο Θεσσαλικός κάμπος. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία τοποθεσία που αξίζει κανείς να έρθει να τη δει. Τι αυτό βλέπουμε, βέβαια που βλέπουμε τη λίμνη, θα δούμε τώρα στα πλάνα μας, είναι ότι αυτή η λίμνη που φαίνεται ότι είναι λίμνη κάποτε ήταν χωράφια. Ναι, είναι η δεύτερη λίμνη. Αυτό λοιπόν ήταν χωράφια κάποτε. Και Σωτήρη, δύο μήνες μετά τις πλημμύρες. Ακριβώς. Απέναντι δηλαδή είναι τα χωριά Αχίλιο, Νίκη, Σωτήριο, είναι τα χωριά που πλημμύρισαν, και εκεί που μας δείχνει τώρα ο Γιάννης στα πλάνα μας, το λόφο είναι εκεί που σταματάει η λίμνη Κάρλα. Και βλέπουμε ότι έχει ενωθεί η λίμνη Κάρλα με τα χωράφια στα παρακάρλια χωριά. Δύο μήνες μετά δηλαδή η εικόνα είναι αυτή. Κατά τα άλλα, θα ήταν ένα πραγματικά μοναδικό τοπίο. Έρχονται εδώ πέρα, πόσο μας είπαν στο δρόμο, γιατί υπάρχουν πινακίδες στο δρόμο που μας κατευθύνουν. Έρχονται άνθρωποι από το χωριό, από τα κοινωνικά χωριά. Είναι ένα χωριό περίπου 500 ατόμων. Έρχονται άτομα για να ξεσκάσουν. Υπάρχουν δύο μικρά παγκάκια δίπλα του, όπως είναι και ένας πιτσιρικάς εδώ που ανέβηκε για να απολαύσει τη θέα. Πίνουν τους καφέδες τους, τα αναψυκτικά τους, ξεσκάνε. Έχει σχεδόν ένα χρόνο που έχει στηθεί αυτό το παγκάκι εδώ, 11 μήνες για την ακρίβεια, τον περασμένο Δεκέμβριο. Και σιγά σιγά γίνεται όλο ένα και πιο γνωστό. Φαντάζομαι τώρα μετά και τη σημερινή μας παρουσίαση, όλο και περισσότεροι θα παρακινηθούν να έρθουν να το δούνε. Σίγουρα αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό, αν ανέβω λοιπόν εγώ στο παγκάκι και καθίσω, θα δούμε ότι χωράνε σίγουρα άλλοι 6-7 δίπλα μου, για να κάτσουν με την άνεσή τους, να πούν τα νέα τους και να ξεσκάσουν από αυτή την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα. Σας ευχαριστούμε, Αλέξανδρε Χατζηπλή, και εσένα και τον Γιάννη Χαρισούλη.